σώσον, Κύριε, το λαό σου και λόγισον την κληρονομίαν σου. Νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρουμένος και τόσον φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμας. Άνοιξε τις πύλες της η 28η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία φιλοξενεί 120 εκθέτες από την ευρύτερη περιοχή. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν από τον Υπουργό Μακεδονίας Τράκης, Θεόδωρο Καράογλου. Καλή επιτυχία! Χαίρομαι που για μια ακόμη φορά βρίσκομαι στην Κοζάνη. Σήμερα έχω έρθει για να γενιάσω την εμποροβιοτεχνική έκθεση του Επιμελητηρίου της Κοζάνης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που ζει η χώρα μας τέτοιου είδους πρωτοβουλίες να στηρίζονται, γιατί πραγματικά μπορούν να αναδείξουν τις τοπικές οικονομίες, μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να κάνουμε αυτό που έχουμε στόχο, να το κάνουμε πράξη, να καταστήσουμε την Μακεδονία και ειδικότερα θα έλεγα την Κοζάνη, το ενεργειακό κέντρο της Ελλάδος, αιχμή του δόρατος για στην προσπάθεια που καταβάλει η κυβέρνηση για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Είναι χαρά και τιμή η παρουσία του Υπουργού Μακεδονίας Τράκης στην επίσημη έναρξη και στα εγκαίνια της 28ης εκθέσεως. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι οι Δυτικομακεδόνες, έχοντας μεγάλη παράδοση στην εμπορική και παραγωγική δραστηριότητα και όντας μια από τις περιφέρειες με ισχυρά σημερινά παραγωγικά χαρακτηριστικά, θέλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες που υπάρχουν στα πλαίσια των ανοιχτών οριζόντων, των διασυνοριακών συνεργασιών και της εξωστρέφειας του επιχειρηματικού μας κόσμου. Χαιρετίζουμε σήμερα την έναρξη της 28ης Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας σε ένα περιβάλλον που είναι πραγματικά δραματικό. Χαρακτηρίζαμε στην περσινή έκθεση το περιβάλλον ζωφερό, αναφερόμενοι στα μεγάλα ποσοστά ανεργίας και στον μεγάλο αριθμό κλειστών καταστημάτων. Όμως, τι να πούμε σήμερα, αγαπητοί συμπολίτες, που ένα χρόνο μετά η κατάσταση έχει χειροτερέψει. Είναι η τιμή μας, είναι η χαρά μας που ο Υπουργός Μακεδονίας Τράκης μας τιμάει με την παρουσία του στην έκθεση. Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα, παιδιά. Αν λάβει κανείς υπόψη στις δύσκολες οικονομικές συγκρίσεις που διέπει τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, εντούτοις όμως ευελπιστούμε ότι θα παρουσιάσουμε μια πάρα πολύ καλή έκθεση. Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, οι επαγγελματίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας δίνουν το παρόν στην 28η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, μια έκθεση που δίνει απάντηση στη μιζέρια και σε όλα αυτά που αιωρούνται αυτόν τον καιρό για την επιχειρηματικότητα. Μια έκθεση που ευελπιστούμε με την παρουσία των πολιτών της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να την αναδείξουν ως ένα οικονομικό μέγεθος της ευρύτερης περιοχής.